άκου τώρα τι έχει γίνει. Εγώ εδώ και καιρό ψάχνομαι να βρω μία λύση για να ανεβαίνω στα φωτοβολταϊκά και να τα καθαρίζω χωρίς να μου βγαίνει ψυχούλα να βρω κανένα περβάζι, κανένα τυχείο ή κάτι τέτοιο για να μπορέσω να πάω να καθαρίσω από πάνω. Πρέπει να ξέρετε ότι όταν βρωμίζουν πέφτει πάρα πολύ η απόδοσή τους. Πάρα πολύ όμως. Δηλαδή φτάνει στο 50%. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι στις συννεφιασμένες μέρες ήδη χάνουμε γύρω στο 25% επειδή είναι οριζόντια. Στις συννεφιασμένες μέρες το πράγμα χειροτερεύει πάρα πολύ. Δηλαδή περιμένεις από 400 βάτ που έχω σχεδόν εγώ 380 στην οροφή, περιμένω μια απόδοση τουλάχιστον 50-60% και δεν την έχω. Άρα λοιπόν πρέπει να τα κρατάω καθαρά. Αυτό σημαίνει σκάλα. Σε μένα δεν υπάρχει άλλη λύση. Δηλαδή το να βάλω πατήματα σαν αυτά που πουλάνε και τοποθετούνται, πιάνουν πάνω στη συγκράτηση της πόρτας εκεί στην κλειδαριά, δεν παίζει, γιατί έχω διαβάσει ότι γίνεται ζημιά. Δηλαδή χαλάει η κλίση που έχει στο πάτημα και μετά δεν κλείνει καλά η πόρτα. Οπότε, ναι, και έχει λογική αυτό. Έχει λογική. Δηλαδή, εγώ τώρα είμαι 85 κιλά, δεν μπορώ να πηγαίνω να πατάω εκεί πέρα για να ανεβαίνω από πάνω. Άσε που στο σημείο που βρίσκεται πάλι δεν θα έχω καλή πρόσβαση. Εγώ θέλω να ανέβω επάνω, να καθαρίσω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σκεψίμαι τώρα για σκάλα πολύ καιρό. Ψάχνω και βέβαια υπάρχουν οι λύσεις γνωστές με τις σκάλες τις μόνιμες που βιδώνουν πίσω στις πόρτες και είναι πάρα πολύ ωραία, ας πούμε, τα λοιπά. Εγώ δεν θέλω όμως κάτι μόνιμο εκεί πάνω. Μετά είναι η λύση με την πτυσσόμενη τη σκάλα, πολύ ωραία, ας πούμε, και τα λοιπά. Αλλά εγώ δεν έχω αποθηκευτικό χώρο, δεν έχω που να τη βάλω τη σκάλα αυτή. Οπότε θέλει κάτι ακόμα πιο μικρό, αλλά πάλι δυνατό, ξέρω εγώ, κτλ. Ψάξα από εδώ, ψάξα από εκεί, τέλος πάντων τρώω μια φλασιά. Σκέφτηκα να φτιάξω μια ανεμόσκαλα. Ένα ακόμα 16.